Σημαίνει πρακτικά κάτι αυτή η νίκη. Είναι μια ψυχολογική τόνο κυρίως για τη συνέχεια. Θα συμμετέχουμε στην δουλειά μου, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πολλές φορές μπροστά μας σε ένα μήνα που κλείνουν τα ιδιοθήκη. Και ήταν απλά ένα παιχνίδι που δείξαμε να το θέλουμε περισσότερο. Ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στην άμυνα στο μέχρι λιγότερο, καλύτεροι στο μέχρι παραπάνω και ήρθε αυτή η νίκη που δεν ήταν τόσο εύκολο που μας ήταν. Καθόλου κρυφτούλοι παίξατε, κρύψατε, κρατήσατε πράγματα για εσάς? Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν οι δύο μας να κρύψουν κάτι με τα σπίτια. Έχουν αναπτυχθεί πολλές φορές και πέρσι είναι με δύο τις προσθήκες ίδιες με πέρσι και στο ίδιο αγωνιστικό στυλ. Η μία έχει δει την άλλη σε πολλά παιχνίδια, δεν νομίζω ότι σε κανένας να θέλει να κρύψει κάτι από κάποιον. Ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες που γνωρίζουν η καθημερινά τα τους άλλους και προσπαθούν για την νίκη του παιχνίδι. Τα συνεχόμενα παιχνίδια φαίνεται ότι σας βολεύουν από την πλευρά της απόδοσης και του ρυθμού που βρίσκεται. Μήπως δεν πρέπει να γίνεται καν η διακοπή του Πάσχα? Όχι, εντάξει. Ήμασταν τέτοιοι ότι μπήκαμε σε ένα μήνα παιχνιδιών πιο δύσκολο. Αρκετά τα οποία κερδίσαμε εύκολα. Και ίσως αυτή η εγρήγορση την οποία είχαμε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα να αποτυπώνεται τώρα στο νερό με μια καλύτερη εικόνα από ό,τι πιο πριν. Αλλά και που διαγμένη επίσης είχε τα παιχνίδια της Ευρωπαϊκής, ήταν και εκείνη πιστεύω αγωνιστικά έτοιμη, ίσως όχι τόσο ψυχολογικά λόγω της ΣΥΤΑΣ. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες όταν θα ξεκινήσουν η τελική και ο επόμενος μήνας που ξαναφέρει και είναι δύο τίτλους θα είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση λόγω και του προγραμματισμού πιστεύω ότι θα γίνει για τις δύο ομάδες να βρεθούν τότε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.